Κι όμως, ακόμα και το κιόσκι για το χαμόγελο του παιδιού έβαλαν στόχο άγνωστοι δράστες και μάλιστα μέσα στην πλατεία Γεωργίου. Παραβίασαν την πόρτα, μπήκαν στο εσωτερικό του και προσπάθησαν να κλέψουν αντικείμενα. Σήμερα είχαμε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ήρθαμε γιατί έχουμε ξεκινήσει την καμπάνια μας «Μια λαμπάδα, ένα χαμόγελο» και στα πλαίσια αυτής έχουμε αυτό το σπιτάκι και προσπαθούμε με την στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να μας στηρίξουν οι φίλοι μας, αγοράζοντας μια λαμπάδα για να προσφέρουν χαμόγελο σε όλα τα παιδιά. Αλλά δυστυχώς κάποιοι το βράδυ άνοιξαν, παραβίασαν αυτό το σπιτάκι, έσπασαν την πόρτα και λιγάκι τα χάλασαν, έσπασαν κάποιες λαμπάδες. Γενικά μας χάλασαν λιγάκι την εικόνα πρωί-πρωί και ενώ θα ξεκινούσαμε κανονικά την εορταγορά μας, τελικά δεν την αρχίσαμε ακόμα. Πάντως, οι εθελοντές του Συλλόγου υπόσχονται ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τη λειτουργία του το μπαζάρ και μάλιστα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών του χαμόγελου του παιδιού. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν χαρακτηρισμό, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω τα κατάλληλα λόγια. Ένα όμως θα πω ότι δεν μας σταματούν, θα συνεχίσουμε γιατί το χαμόγελο των παιδιών μας αξίζει πάνω απ' όλα. Δεν θα τα αφήσουμε ποτέ να σβήσει. Θα είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο. Σήμερα ειδικά, επειδή έγινε αυτό που έγινε, θα τους περιμένουμε από το απογευματάκι και πέρα, αλλά και αύριο και όλες τις ημέρες, μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, θα είμαστε εδώ. Ώρες καταστημάτων, λειτουργίες δηλαδή των καταστημάτων. Και ναι, ελάτε. Ελάτε γιατί μόνον έτσι θα γεμίσει και η δική σας η ψυχή από αγάπη και πραγματικά θα υπάρχει και μια προσφορά σε όλους όσους την χρειάζονται. Στο κάλεσμα του Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτες της Πάτρας έχουν ανταποκριθεί και τον έχουν ενισχύσει. Κάτι που αναμένεται να γίνει και φέτος. Πάντοτε ήταν συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου και εξακολουθεί να είναι και ειδικά τελευταία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Απλά η τριετία που μεσολάβησε με την πανδημία και γενικότερα όλα αυτά που συνέβησαν μας είχαν αποτρέψει λίγο από αυτές τις εκδηλώσεις. Τώρα πια επανερχόμαστε και πραγματικά είναι πολύ πιο αυξημένα όλα. Αλλά είναι αυξημένες και οι ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έρθουμε όλοι και να στηρίξουμε. Η ανάγκη του Συλλόγου για ενίσχυση είναι μεγάλη. Όπως απαιτεί και προκαλεί η συγκυρία, βεβαίως και είναι, όμως έχουν αυξηθεί και όλα αυτά που στηρίζουμε. Με τα στατιστικά του 2022, ένα μόνο θα πω. Καλύψαμε 72.500 παιδιά. Σκύψαμε πάνω από 72.501 παιδιά και προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε και λύσαμε το πρόβλημά τους.